Καλησπέρα, καλό απόγευμα και ξεκινήσαμε έτσι χωρίς μουσικούλα και απότομα, μια και ξεκινήσαμε με καθυστέρηση, γιατί είναι Τετάρτη και είναι η εβδομάδα που δουλεύουμε σήμερα μέχρι τις 6 ώρες και ήρθαμε 6 και 4, 6.30. Δεύτερη Τετάρτη του μήνα και όπως σας έχουμε υποσχεθεί και έχουμε ξεκινήσει την καινούργια μας στήλη με την αστρολογία, μαζί μας είναι η καλή φίλη, η ερευνήτρια αστρολόγος, η κυρία Έφη Τσιλίδου. Έφη μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα και πάλι. Συνεπείς στο δεύτερο ραντεβού μας να ενημερώσουμε για τα δρόμενα του μήνα Φεβρουαρίου. Να ξαναπώ λιγάκι. Μ' ακούνε από εδώ? Ναι. Ωραία. Να ξαναπώ λιγάκι κάποια πράγματα για μένα. Γιατί ίσως είναι και κάποιοι τώρα που μας παρακολουθούν πρώτη φορά μας βλέπουν. Είμαι ερευνήτρια αστρολογίας, τελειόφοιτη της Σχολής Αστροπαιδείας της κυρίας Βάσια Κόντι και βεβαίως παρακολουθώ και μαθήματα αριθμολογίας από τον κύριο Μάνο Μικίδη. Λοιπόν. Έλα λίγο πιο δεξιά γιατί σε κρύβουν τα γραμματάκια εκεί, μπράβο. Εκεί, γι' αυτό, έλα λίγο πιο έτσι, πιο έτσι, μπράβο, εκεί. Εκεί είμαι καλά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, χαίρομαι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε όπως και τον προηγούμενο μήνα θα ξεκινήσουμε να αναφέρουμε τα δρόμενα του Φεβρουαρίου. Ως ότου να ξέρουν οι φίλοι μας από τι θα πρέπει να προσέχουν. Θα υιοθετήσω μια ατάκα εδώ της αγαπητής μου δασκάλας, της κυρίας Βάσια Κόντι, που λέει ότι πρέπει να ενημερωνόμαστε, να ακούμε τα αστρολογικά δρόμενα για να προφυλαζόμαστε όπως ακούμε τον καιρό. Και κοιτάμε αν βρέχει ή τι καιρό θα κάνει για να μπορέσουμε να είμαστε και προφυλαγμένοι. Έτσι λοιπόν ενημερωνόμαστε με τα δρόμενα του κάθε μήνα για να ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι σωστό, έτσι είναι, μα έτσι είναι. Πρέπει να ακούς κάθε μήνα για φυσικά, να ξέρεις να... πώς. Δηλαδή θα λες τώρα να ξεκινήσω αυτή τη δουλειά, με πάνε τα άστρα, να ξεκινήσω αυτή τη σχέση, έτσι δεν είναι. Βέβαια, αυτό. Παίρνεις αυτό δηλαδή μια καθοδήγηση. Αυτό, καθοδήγηση. Είναι έτσι πολύ και μέσω με την καθοδήγηση της πατέρας, λέει, έτσι έκανε. Κυρία Μενεγάκη. Κανόνισε και εγώ που είμαι μια Μενεγάκη τη Λιάς, καθοδηγήτριά μου. Είναι και γνώστη της αστρολογίας η κυρία Μενεγάκη και μάλιστα η αγαπητή μου δασκάλα, η κυρία Βάσια Μαυράκη, έκανε και την πρόβλεψη όσον αφορά την αποχώρηση της κυρίας Μενεγάκη. Από τον Άλφα. Βεβαίως. Έχει αναρτηθεί κιόλας αυτό και στο προφίλ της. Και είμαστε και πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Λοιπόν, όχι που είχε η γυναίκα, είναι αποφασή της. Εννοώ για την... Που πέτυχε η πρόβλεψη, ναι. Για την πρόβλεψη της δασκάλας μου. Λοιπόν, έτσι θα γίνεις και εσύ δικιά μου προσωπική καθοδηγήτρια. Λοιπόν, έχω δρόμο. Έχουμε πολλά να κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω λοιπόν να πω για το μήνα. Ο μήνας βέβαια έχει ξεκινήσει με την είσοδο του Ερμής, του Συχθής, που έχει γίνει 3 Δευτέρου. Αυτό θα είναι μέχρι 10 Τετάρτου. Ο Ερμής, περνώντας του Συχθής, στο ζωδιό σου, έτσι, επηρεάζει βέβαια στο μεταβλητό σταυρό. Ο μεταβλητός σταυρός είναι Ιχθύς, Τοξότες, Δίδυμη και Παρθένη, τους οποίους τους ενεργοποιεί, τους δίνει έντονη φαντασία, διέστηση, πράγμα που εσείς Ιχθύς το έχετε αυτό. Φοβερή διέστηση, ναι. Αποκτούν κατανόηση, είναι πιο συμπονητικοί, γινόμαστε πιο και πιο συμπονητικοί, εκφράζουμε καλύτερα τα συναισθήματά μας, έτσι. Το μόνο ότι δεν υπάρχει, δυσκολεύονται να είναι αντικειμενικοί στην πραγματικότητα. Λίγο εκεί πέρα οι χθείς το χάνουν αυτό. Απ' την άλλη βεβαίως δίνει πολλές ευκαιρίες σε ταύρους και εγώκερους, καθώς και καρκίνους και σκορπιούς. Τώρα, ένα άλλο στις 7 Δευτέρου, απλά γυρνάω λίγο πίσω τώρα γιατί έχει ήδη ξεκινήσει, είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα, οπότε να ξέρουμε λίγο και τα πιο πίσω πώς ξεκίνησε ο μήνας. Στις 7 Δευτέρου η Αφροδίτη, που είναι ο πλανήτης της αμορφιάς και της απόλαυσης, έχει περάσει στον Κριό, όπου θα παραμείνει ως και στις 5 Τρίτου. Η Αφροδίτη στον Κριό θεωρείται η αμαζόνα του ζωδιακού. Δηλαδή, εδώ πέρα τώρα θα δούμε ότι οι σχέσεις γίνονται πιο έντονες, πιο παρορμητικές, πιο ενθουσιώδεις. Γιατί είναι μια Αφροδίτη που αγαπάει με πάθος, με ένταση. Υπάρχει βεβαίως παιχνιδιάρικη διάθεση, αλλά είναι και λίγο επιθετική. Θέλει συνέχεια μια διέγερση, έτσι, να βρίσκεται σε μια δράση, γιατί είναι μια Αφροδίτη που βαριέται πάρα πολύ εύκολα.
Αυτή η όψη, αυτή η διέλευση ενεργοποιεί τα ζώδια της φωτιάς, δηλαδή κριούς, τοξότες, λέοντες, και βεβαίως δίνει ευκαιρίες σε ζυγούς, διδύμους και υδροχόους. Παρακάτω θα αναλύσω και λιγάκι για όλα τα ζώδια, απλά για να ξέρουν έτσι πώς θα κινηθούν. Απλά να φέρουμε τώρα σημαντικές όψεις. Γενικά. Μήνα, έτσι. Λοιπόν, άλλο ένα γεγονός είναι στις 9 Δευτέρου που πραγματοποιήθηκε η Πανσέλινο στον άξονα λέοντα υδροχόου, το οποίο είναι ο άξονας του εγώ και του εμείς με τους άλλους. Εδώ επηρεάζει λιγάκι, η Πανσέλινος φωτίζει, ρίχνει φως σε θέματα που αφορά τον οίκο που ανταποκρίνεται αυτή η Πανσέλινος. Mm-hmm. Αυτό είναι βάση του χάρτη, δηλαδή του καθενός, για να μην μπερδευόμαστε. Το οποίο εδώ πέρα εστιάσαμε όσον αφορά τις σχέσεις. Τώρα, ένα πολύ σημαντικό γεγονός, σημαντική διέλευση, είναι ο Άρης. Ο Άρης είναι ο πλανήτης του πολέμου και της δράσης. Λοιπόν, ο Άρης στις 16 Δευτέρου περνάει στον εγώ καιρο. Θα παραμείνει μέχρι τις 33. Λοιπόν, εδώ ο Άρης είναι ισχυρός. Ισχυρός με την έννοια, αστρολογικά εννοούμε ότι είναι στην έξαρσή του, γι' αυτό και λέω ότι είναι ισχυρός. Εδώ γίνεται πιο σοβαρός, οπότε και εμείς ταυτόχρονα, η επιρροή που θα έχει πάνω μας, γινόμαστε πιο σοβαροί. Έτσι, είναι ένας Άρης που έχει περιόριστη αντοχή και κινείται πάντα αργά μέχρι να πετύχει το στόχο του. Άρα όλο αυτό αντιπροσωπεύει και εμάς, κατ' επέκταση. Είναι ο επαγγελματίας στη δράση του. Ενεργοποιεί τον παραδομητικό σταυρό, βέβαια. Παραδομητικό σταυρό θα πω ότι είναι κρίζι, γη, καρκίνη και εγώκερη, έτσι. Όπως επίσης δίνει και ευκαιρίες σε ταύρους, σκορπιούς και ιχθύς. Τώρα, στις 17 Τρίτου, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό που θα ήθελα λιγάκι να επισημάνω, στις 17 Τρίτου ο Άρης ενεργοποιεί το σημείο της έκλειψης που είχε πραγματοποιηθεί στις 10 Πρώτου του 20, που έγινε στην 20η μοίρα του καρκίνου. Εδώ θέλει λιγάκι μία προσοχή, θα φέρει κάποια γεγονότα, πέρα από τα προσωπικά με βάση το χάρτη του καθενός, θα δώσει και κοσμικά γεγονότα. Θα επηρεάσει βεβαίως τα παρορμητικά του, όσο είναι στο τέλος του Δευτέρου με τρίτο δεκαήμερο, το οποίο εδώ πέρα θα θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Επίσης, ένα από τις σημαντικές διελεύσεις είναι η αναδρομή του Ερμίου, η οποία θα ξεκινήσει 17 του μηνός, αυτό αφορά βεβαίως και σένα, μια και είσαι και ηχθής, και όλους τους ηχθείς και τα μεταβλητά ζώδια. Τοξότες, διδύμους, παρθένους και ηχθείς. Του Δευτέρου δεκαημέρου, όσον αφορά τα μεταβλητά ζώδια, γιατί θα ξεκινήσει την αναδρομή του από τη 12η μοίρα στους ηχθείς και θα φτάσει μέχρι και την 28η μοίρα των σταθερών. Ενώ στον υδροχό και θα επηρεάσει και τα σταθερά ζώδια των τελευταίων ημερών. Εδώ πέρα, με την ανάδρομη πορεία του Ερμή, εκτός ότι ενεργοποιεί περισσότερα τα μεταβλητά ζώδια, όπως είπα, επηρεάζει όλους μας. Δηλαδή, με αυτή την αναδρομή θα πρέπει γενικότερα όλοι να προσέχουμε. Δεν ξεκινάμε καινούργια πράγματα, δεν κάνουμε οτιδήποτε είναι καινούριο. Είτε αυτό είναι γνωριμίες, είτε αυτό είναι συνεργασίες, είτε αυτό είναι σχέσεις. Δεν κάνουμε αγορές, κυρίως ηλεκτρονικών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων. Δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά, δεν χρησιμοποιούμε καταστάσεις. Δεν ξεκινάμε καινούργιες συνεργασίες. Ό,τι έχει να κάνει με οτιδήποτε καινούριο, το βάζουμε, το παγώνουμε. Το παγώνουμε μέχρι και τις 13. Λοιπόν, γι' αυτό είπα ότι πέρα από τα ζώδια τα μεταβλητά, δηλαδή διδύμους, τοξότες, ηχθείς και παρθένους, επηρεάζει όλα τα ζώδια αυτό. Ναι. Όλοι έχουμε μια... θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εντάξει, αυτό θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, θα αφήσουμε λιγάκι, θα παγώσουμε κάποιες καταστάσεις, τις οποίες θα τις κάνουμε μετά τις 13. Έτσι. Γιατί έτσι κι αλλιώς μετά τις 13 θα φανούν και τα πράγματα ως έχει. Γιατί θα υπάρχει τώρα, σε αυτό το διάστημα, θα υπάρχει μια θολούρα,
μία αναστάτωση, καθυστερήσεις, τα έχουμε τέτοια πράγματα, αναβολές κτλ. Λοιπόν, τώρα, στις 19 Δευτέρου, ο ήλιος περνάει στους ιχθύς, οπότε εδώ πέρα, έτσι κι αλλιώς, αποκτάμε περισσότερη φαντασία, διέστηση, όπως είπα και παραπάνω. Θα έχουμε τάσεις φυγής από την πραγματικότητα. Αχ, εγώ αυτό το έχω από τώρα νομίζω. Από τώρα δηλαδή. Αυτό να θέλω να φύγω, να φύγω, να φύγω τώρα, να φύγω από όλα, από δουλειές, από τα πάντα, από τα πάντα, από τα πάντα. Οι ηχθείς είναι και ένα ζώο που το έχουν γενικότερα αυτό. Την τάση φυγής. Και το να φεύγουν εκτός πλανήτη. Έχουν μια τάση φυγής και έτσι, το φεβιό που λέμε. Απλά θα υπάρχει μια περισσότερη σύγχυση, αλλά θέλει και προσοχή, όπως είπα, γιατί θα είναι και ο ανάδρομος Ερμής. Οπότε γενικότερα χρειάζεται μια έτσι προσοχή. Δηλαδή να μην πάω ταξίδι το Μάρτιο που έχω να πάω τρίμερο. Να πας ταξίδι το Μάρτιο. Δεν κάνουμε καινούργια. Εντάξει, δεν λέμε ότι θα. Δεν είναι κάτι τόσο τραγικό ανάδρομος Ερμής. Μια προσοχή χρειάζεται. Περισσότερο έμφαση πρέπει να δώσουμε με την έλευση του Άρη στον εγώ καιρό και ειδικά από την 17 Τρίτου που θα ενεργοποιήσει την έκλειψη που προείπα και θα δώσει κάποια σημαντικά γεγονότα. Δηλαδή θα οριστικοποιήσει οι καταστάσεις που είχαν ξεκινήσει από πριν από τη Νέα Σελήνη και ειδικά στα παρορμητικά. Εδώ θα υπάρχουν θεματάκια, σοβαρά μπορώ να, πιο σοβαρά μάλλον. Ο ανάδρομος ο Δερμής θέλει απλά μια προσοχή σε κάποια πράγματα. Δεν κάνουμε τίποτα καινούριο. Με λίγα λόγια. Με τίποτα καινούριο. Δεν ξεκινάμε καινούργια πράγματα. Παγώνουμε κάποια πράγματα. Αυτό. Λοιπόν, τώρα προς το τέλος. Ο ανάδρομος Ερμής θα μείνει όλο το Φεβρουάριο Μάρτιο. Ο ανάδρομος Ερμής ξεκινάει από τις 17 Δευτέρου, είναι μέχρι τις 10 Τρίτου. Όμως η ενέργειά του έχει ήδη ξεκινήσει. Όπως επίσης 13ου γυρνάει στην ορθόδρομη πάλι πορεία του, το οποίο εκεί... Αλλά απλά θα έχει υπομενάρια. Εντάξει, θα υπάρχει μια έτσι ενέργεια, το οποίο και πράγματα θα τα δούμε μετά. Αφόσον δηλαδή ορθοδρομήσει ο Ερμής, θα δούμε πράγματα μπροστά μας. Καλό θα είναι στον ανάδρομο Ερμή να επανεξετάσουμε παλιά πράγματα, τα οποία έρχονται μπροστά μας και τα οριστικοποιούμε. Αυτό. Ο ανάδρομος Ερμής εκεί ουσιαστικά βοηθάει. Βρίσκουμε χαμένα πράγματα, πράγματα που έχουμε χάσει ή μας έρχονται οι καταστάσεις και γεγονότα και σε επαγγελματικό επίπεδο. Και καταστάσεις από το παρελθόν. Καταστάσεις παρελθόν έρχονται μπροστά μας, επιστροφές προσώπων. Επίσης. Επιστροφές, καταστροφές. Και επίσης οι ηχθείς είναι ένα από τα ζώδια που θα έχουν επιστροφές. Α, να είναι εκθετικές όμως. Όπως και οι σκορπιοί, δηλαδή γενικότερα τα ζώδια του νερού θα έχουν επιστροφές προσώπων. Όπως και οι παρθένοι, δηλαδή τα μεταβλητά, ναι, θα έχουν κάποιες επιστροφές προσώπων. Έλεγα για τη Νέα Σελήνη που θα γίνει στις 23 Δευτέρου, στους ηχθείς πάλι. Η Νέα Σελήνη, επειδή σημαίνει πάντα νέα ξεκινήματα, απλά εδώ θα ήθελα λιγάκι να τονίσω ότι, μάλλον να πω πάλι ότι χρειάζονται προσεκτικά βήματα. Διότι θα είναι ανάδρομος Ερμής και θα είναι στους ηχθείς. Οπότε θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Ό,τι έτσι. Κάνουμε, δηλαδή αυτό το διάστημα να είμαστε προσεκτικοί για να τα σκεφτόμαστε. Γενικότερα από τις 17 Δευτέρου, ναι, γιατί θα υπάρχει μια θολούρα, θα υπάρχουν έτσι κάποιες αναστατώσεις, κάποιες καθυστερήσεις. Οπότε καλό είναι λιγάκι αυτό να το προσέξουμε. Εγώ θα πω κάποια πραγματάκια τώρα για όλα τα ζώδια, έτσι για να έχουν μια εικόνα. Βέβαια. Να γνωρίζουν δηλαδή πώς θα κινηθούν, γιατί όλα τα ζώδια επηρεάζει ο ανάδρομος Ερμής, αλλά περισσότερα ενεργοποιούνται τα μεταβλητά ζώδια, έτσι. Ναι. Το που είπα. Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε λιγάκι με τους κρυούς, ο οποίος για τους κρυούς ο μήνας έχει μια ποικιλία. Υπάρχει και επαγγελματική δράση, υπάρχει και έντονος ερωτισμός και βεβαίως και σημαντικές αποκαλύψεις. Τώρα, η Πανσελήνος που έγινε στο Λέοντα είναι πολύ ευεργετική για αυτούς, δηλαδή τους ευνοεί και τους έκανε πιο δημιουργικούς και πιο ερωτικούς. Όπως και η Αφροδίτη στον κρυό τους ευνοεί, γιατί είναι ζώδιο της φωτιάς. Τους κινητοποιεί σε πολλά πράγματα, δηλαδή και καινούργια ξεκινήματα αν θέλουν να κάνουν και πολλές επαφές και σπουδές αν θέλουν να επεκτείνουν, να κάνουν ή να επεκτείνουν
Και όπως είπα, η Αφροδίτη στο Γκριό τους κάνει να θέλουν να διασκεδάσουν, να ερωτευτούν, τους κάνει πιο δημιουργικούς και πιο ερωτικούς. Mm-hmm. Τώρα, για τους Σταύρους, ο μήνας είναι κοινωνικός, θα έλεγα, με αρκετές επαφές και επίσης και με άτομα του παρελθόντος. Και οι Ταύροι θα έχουν κάποιες επαφές. Και οι Ταύροι θα έχουν άτομα του παρελθόντος, ναι. Νέα σχέδια, να ακούτε. Πάρα πολλές. Τους δίνεται δυνατότητα να επεκτείνουν τα σχέδιά τους. Έτσι, και να εκπληρώσουν και βαθύτερες επιθυμίες. Και να εκπληρώσει και βαθύτερες επιθυμίες. Ακούτε. Λοιπόν, για τους διδύμους, τώρα η δίδυμη, επειδή ανήκει στο μεταβλητό σταυρό, είναι έτσι, τους γεμίζει με αισιοδοξία, νέα σχέδια και εξελίξεις και σε επαγγελματικά. Απλά επειδή είναι κυβερνήτης τους ο Ερμής, θέλουν προσοχή στα πράγματα, στα νέα ξεκινήματα. Mm. Θα προσέχουν πάρα πολύ να τα παγώσουν λιγάκι μέχρι να γυρίσει σε ορθόδρομη πορεία ο Ερμής. Έτσι, οπότε γιατί θα έχουν κάποιες καθυστερήσεις, αναβολές, μια ένταση, μια έτσι. Καλό θα είναι λοιπόν λιγάκι να είναι προσεκτικοί, μια και είναι κυβερνήτης, επαναλαμβάνω, του ζωδίου τους. Λοιπόν, οι καρκίνοι, το μήνα αυτό έχουν νέα σχέδια, ευχάριστες εξελίξεις και αλλαγές, θα έλεγα. Γενικώς θα είναι σε μια εγρήγορση οι καρκίνοι. Έχουν εστιάσει στο στόχο τους, γιατί θέλουν να εκπληρώσουν το στόχο τους. Όμως δεν θα λείψουν και κόντρες με το περιβάλλον τους. Λοιπόν, για τους λέοντες, ο μήνας θα έχει αρκετές ανακατατάξεις, μπορώ να πω. Θα υπάρχουν νέα ξεκινήματα και σε σχέσεις και επαγγελματικές συνεργασίες. Εννοείται ότι πρέπει να προσοχή με τον ανάδρομο. Βοηθητική ήταν η Πανσέληνος που έγινε στο ζώδιό τους όσον αφορά τις σχέσεις και τις συνεργασίες. Και βεβαίως η Αφροδίτη στον Κριό, επειδή ανήκει στα ζώδια της φωτιάς, τους επηρεάζει πάρα πολύ θετικά σε ενδιαφέρουσες επικοινωνίες και γνωριμίες. Θα περάσουμε στους Παρθένους, ο μήνας για τους Παρθένους τους δίνει, τους οθεί σε νέα και παλιά σχέδια, δηλαδή και νέα ξεκινήματα αλλά και παλιά, τα οποία θα τα φέρουν τώρα πάλι μπροστά τους με τον ανάδρομο Ερμή, γιατί είναι κυβερνήτης και ο Ερμής είναι κυβερνήτης και για τους Παρθένους, οπότε τους επηρεάζει και αυτούς και στην ανάδρομη πορεία του. Θα πρέπει δηλαδή και αυτή να είναι λιγάκι προσεκτική. Απλά η είσοδος του Ερμής στους Ιχθύς τους εστιάζει περισσότερο, δίνουν έμφαση περισσότερο στην επικοινωνία με άτομα του περιβάλλοντός τους. Mm-hmm. Έτσι, το οποίο και θα έχουν και κάποιες αρκετές συζητήσεις και εκπλήξεις, θα έλεγα, πάνω με τα άτομα αυτά. Επίσης, οι Παρθένοι θα κάνουν και πολλούς επαναπροσδιορισμούς σε κάποια θέματα. Και επίσης θα έχουν και αυτοί επιστροφές προσώπων mm-hmm. από το παρελθόν. Τώρα, για τους ζυγούς, θα έλεγα ότι είναι ένας μήνας αρκετά κεφάτος, δημιουργικός, με νέα ξεκινήματα. Πιο πολύ θα υπάρχει τόνωση στην αισθηματική ζωή των ζυγών. Βεβαίως δεν θα λείπουν οι πιέσεις και οι δυσκολίες από το σπίτι, γιατί οι περισσότεροι κάποιοι από τους ζυγούς έχουν αρκετές πιέσεις όσον αφορά το οικογενειακό περιβάλλον. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή κάποιοι φροντίζουν κάποια άτομα ή δέχονται κάποιες πιέσεις, οπότε τελικά και αυτό θα συνεχιστεί. Τώρα, η Αφροδίτη στον Κριό τους βοηθάει και τους τονώνει σε θέματα συντροφικότητας. Εντάξει, δεν είναι καλός ο μήνας σε γενικές γραμμές. Βεβαίως, επίσης τονίζω ότι για όλα τα ζώδια πρέπει λιγάκι να είμαστε με τον ανάδρομο Ερμή προσεκτικοί. Η Σκορπιέ τώρα, ο μήνας αυτός, είναι ένας μήνας διάσπασης και αλλαγών. Περισσότερο αυτό έχει να κάνει με του πρώτου δεκαημέρου, γιατί είναι κατόπιν την επίδραση του ουρανού και λιγάκι είναι σε μια αστάθεια. Και θα έχουν και υπάρχουν αλλαγές όσον αφορά σε δομές, όσον αφορά οικογένεια, σπίτι, σχέσεις, έτσι. Λιγάκι υπάρχει μια ταλάντευση σε αυτό. Παρόλα αυτά όμως, θα είναι ένας άκρος ερωτικός μήνας για τους Σκορπιούς.
και με επιστροφές προσώπων και οι Σκορπιοί, γιατί ανήκει στα ζώδια του νερού. Λοιπόν, να πω πάλι ότι χρειάζεται προσοχή με τον ανάδρομο Ερμή. Οι τοξότες είναι σε μια διαδικασία αναμοχλεύσεων και ανακατατάξεων. Οι περισσότεροι τοξότες έχουν λιγάκι, αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το οικονομικό τους, το οποίο αυτό θα είναι για λίγο καιρό ακόμα, θα φτιάξει. Κλαίνε δηλαδή πάνω σε αυτό. Είναι ευνοϊκή όμως η Αφροδίτη στον κρυό, γιατί ανήκει στα ζώδια της φωτιάς, τους δίνει έτσι μια... τους ενεργοποιεί μια ερωτική διάθεση, μια διάθεση για να βγούνε, να διασκεδάσουν. Τους ενεργοποιεί σε αυτό. Και επίσης ο Άρης από τον εγώ καιρό είναι βοηθητικός όσο μπορεί να τους δώσει νέες πηγές εισόδων. Ακριβώς γιατί αυτοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα οικονομικό οι περισσότεροι τοξότες. Τώρα, ο εγώ καιρός είναι ένας μήνας αναθεώρησης και έντονης δράσης, θα έλεγα, και δημιουργικός και ερωτικός. Ο Ερμής τους ηχθείς τους βοηθάει περισσότερο στην καθημερινή τους επικοινωνία. Βέβαια, προσοχή και αυτοί χρειάζονται με την ανάδρομη πορεία του Ερμή. Η Αφροδίτη τώρα στο κρυό τους βοηθάει στη σχέση με την οικογένεια. Έτσι. Και όταν θα μπει και ο Άρης στο ζώδιο τους, θα τους δώσει περισσότερη ενέργεια στο να πάρουν πρωτοβουλίες για να ξεκινήσουν πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, για τους υδροχόους... Υδροχόοι. Εσύ είσαι στο τελευταίο. Εντάξει, πιάνει λίγο. Λοιπόν, υδροχόοι, επειδή ανήκουν και αυτοί στα σταθερά ζώδια, είναι σε ένα στάδιο μεταβατικό. Δηλαδή, του πρώτου δεκαημέρου υδροχόοι, όπως και οι Σκορπιοί και οι Ταύροι, είναι λίγο σε μια αστάθεια, ακριβώς για το λόγο όπως είπα, ότι υπάρχει ο ουρανός εκεί που τους επηρεάζει. Δηλαδή, κάνουν πράγματα, μπορεί αυτά να ανατραπούν, υπάρχει γενικότερα μια αστάθεια. Το οικονομικά είναι αυτά που σκέφτονται μόνιμα. Ναι, καλά. Ναι. Και βέβαια χρειάζονται προσοχή και αυτοί με τον ανάδρομο Ερμή. Έτσι, η Πανσέλινος έριξε ένα φως πάνω στο θέμα των σχέσεων, που σκεφτόντουσαν κάποια πράγματα πάνω σε αυτό. Και βεβαίως η Αφροδίτη στον κρύο τους κάνει πιο κοινωνικούς και τους δημιουργεί έτσι μια περισσότερη διάθεση για φλερτ. Και τέλος θα πούμε για τους ηχθείς, ο οποίος ουσιαστικά είναι ο μήνας, θα έλεγα, ο δικός του. Του ηχθείς, ναι. Ναι. Είναι σημαντικός γιατί οι ηχθείς θα κάνουν πολλές αναθεωρήσεις. Θα επαναπροσδιορισμούς. Ίσως ξεσκαρτάρουν αρκετά πράγματα από τη ζωή τους, ακριβώς για το λόγο ότι θα θέλουν να ξεκινήσουν καινούργια πράγματα, να γυρίσουν σελίδα. Βεβαίως, πολύ σημαντικό με τον ανάδρομο Ερμή, γιατί είναι και στο σώμα. Να προσέξουν, γιατί δεν πρέπει να κάνουν. Αυτό, ναι. Άρα να μην κάνουν τίποτα τώρα, μπορεί να έχει την επιθυμία. Εγώ, ρε παιδί μου, τώρα μπορεί να κάνω τα όνειρα και να έχω την επιθυμία, αλλά στην πράξη δεν θα κάνω τίποτα αν δεν περάσει ο Μάρτιος. Μέχρι τις 13 είναι η ανάδρομη πορεία του Ερμή. Ωραία, αυτό λέμε. Και 10 μέρες που θα έχει επιρροή. Επειδή η ηχθείς είστε και ζώδια λιγάκι που φεύγετε στο δικό σας κόσμο, επειδή ακριβώς τώρα με την ανάδρομη πορεία δεν θα μπορείτε να εστιάσετε, θα υπάρχει μια θολούρα. Δηλαδή άλλα θα σας λένε, άλλα θα καταλαβαίνετε. Άρα, αυτό γενικότερα βέβαια, αλλά περισσότερο για τους ηχθείς, γιατί πιο είναι το ζώδιό σας. Ναι. Γι' αυτό καλό θα είναι το διάστημα αυτό να είσαστε στάσιμοι. Εκτός αυτού όμως, με το μήνα που είναι, γιατί θα είναι και τα γενέθλιά σας, αλλά και ο Ερμής στο ζώδιό σας, θα κάνετε και πολλά ξεκαθαρίσματα καταστάσεων. Γι' αυτό λέω και δηλαδή και με πρόσωπα που θα έρθουν από το παρελθόν και γενικότερα καταστάσεις που θα έρθουν μπροστά σας, θα κάνετε αρκετά ξεκαθαρίσματα. Ωραία. Έτσι. Τώρα η Αφροδίτη από τον κρυό σας ευνοεί πολύ στο οικονομικό τομέα. Μακάρι. Αυτά είναι ενολίγης για τα ζώδια, απλά για να ξέρουμε λιγάκι πώς θα κινηθούμε. Όπως και την προηγούμενη φορά, θα το κλείσω και με την αριθμολογική προσέγγιση. Να πω ότι ο αριθμός που αντιστοιχεί στο μήνα Φεβρουάριο είναι ο αριθμός 6. Α, ο αριθμός 6, ναι, ωραία, γιατί εκφράζει ισορροπία, αρμονία, τελειότητα. Έτσι, δηλαδή, ουσιαστικά λιγάκι, πώς θέλω να το προσεγγίσω, με ποια έννοια το λέω αυτό. Επειδή θα υπάρχει ο ανάδρομος εμείς,
και θα επικρατεί μια γενικότερη θολούρα, αλλά θα λέμε, αλλά θα καταλάβει. Θα υπάρχει μια συνεννοησία. Καλό θα είναι λιγάκι να παραμείνουμε ήρεμοι, νυφάλοι, για να μπορέσουμε να κάνουμε, να εστιάσουμε σε πράγματα που θέλουμε να κάνουμε και να μην τα κάνουμε βιαστικά. Mm-hmm. Αυτό εννοώ. Mm-hmm. Δηλαδή, να είμαστε λιγάκι πιο ήρεμοι. Πιο ήρεμοι, ναι. Εξάλλου, εκτός αυτού, το 6 είναι και ο αριθμός που συμβολίζει την υπευθυνότητα και εστιάζουμε και στην οικογένεια. Αυτά. Και με την αριθμολογική προσέγγιση. Να πω και λίγο για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, τώρα που πλησιάζει, Παρασκευή 14. Πρέπει να μας πεις και δύο λόγια γι' αυτό. Απλά να πω ότι την ημέρα της 14 του Φλεβάρι η Σελήνη θα είναι στο Σκορπιό, το οποίο αυτό τι δίνει, θα δώσει πολύ πάθος. Το ενισχύει δηλαδή, ενισχύει για την ημέρα. Πολύ ένταση, πάθος, έρωτα. Καλό αυτό. Οπότε, περισσότερο βεβαίως θα έλεγα ότι ευνοούνται τα ζώδια του νερού, καρκίνη, σκορπιή και υφής. Εντάξει, και για όλα τα, έτσι, τα ζώδια θα είναι καλή, αλλά θα υπάρχει ωραία μας τα λες, ωραία μας τα λες. Ένα έντονο πάθος. Το αντιμετωπίζει και η ημέρα. Το χρειαζόμαστε το πάθος, γιατί κάτι λέει έρωτα, λέει ότι πολλά. Ακριβώς αυτό. Εγώ αυτά είχα να πω για τον μήνα. Έτσι, εγώ εντωμεταξύ κάθεσαι και μιλάς. Και κάθομαι και ταξιδεύω στα πράσινα μάτια. Τι φοβερά μάτια είναι. Πώς θα το κάνω ένα κοντινό πλάνο να δει ο κόσμος αυτά τα μαγικά μάτια, ρε παιδί μου. Τώρα για να... Θέλω να το κάνω πλάνο, αυτό. Δεν ξέρω αν με βλέπω. Μπορούν να κάνουν εκείνοι zoom, δεν μπορούν. Ναι, αυτοί που μας παρακολουθούν, ναι, βεβαίως και μπορούν να κάνουν zoom. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπες. Εγώ ευχαριστώ. Μας έδωσες και μια αισιοδοξία ότι δεν θα τα κάνουμε αυτά το απλά θέλει λίγο προσοχή όσον αφορά με τον ανάδρομο Ερμή. Αλλά ξαναλέω ότι περισσότερο εστιάζω με την έλευση του Άρη, τη διέλευση του Άρη. Θέλω στον εγώ καιρό, γιατί ενεργοποιεί λίγο την έκλειψη και αυτό είναι σοβαρό, δεν είναι. Θέλει μια προσοχή. Μας πένεψε στη δασκάλα σου, αλλά. Εγώ θέλω να πενέψω εσένα, γιατί εσύ μου κάνεις μία μου είπες κάτι μάλλον το Δεκέμβρη, ούτε αρχές Δεκέμβρη δεν ήταν. Ναι, μου την πένεψα, ήτανε... από αυτήν μαθαίνω. Όχι, ήταν το Νοέμβρη που γυρνάς και μου λες Ολυμπία, θα έχουμε μεγάλη θανασιμότητα, μέχρι τέλος Ιανουαρίου θα ακούσεις πάρα πολλούς θανάτους. Και μου λες ότι είναι αδύναμο, θα φύγει. Και πραγματικά, μην πω τώρα για την Κίνα, και για τον ιό και όλο αυτό που έχει αυτό, γίνει εντάξει, είναι ένα άλλο και που πεθαίνουν. Αλλά και εδώ στην Ελλάδα σου λένε ότι βγήκε στις ειδήσεις τον Ιανουάριο ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη θανασιμότητα. Πέθανες πάρα πολύ, ο κόσμος έχει φύγει. Εντάξει. Δεν είχαν λέει που να τους βάλουνε. Περιμένανε σειρά. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Σειρά για να γίνουν κηδείες. Αυτό. Άρα αυτό το πρόβλεψε. Σε μένα μου το πες. Δεν είναι δική μου αυτό. Κοίτανε την έννοια. Αυτό που ασχολείται με αστρολογία και μπορούν και βλέπουν τις όψεις. Εγώ από σένα το μάθα όμως. Ναι, εντάξει, εγώ στο είπα γιατί απλά το συζητάγαμε στη δουλειά που έτυχε και κάναμε την κουβέντα και στο είπα. Εντάξει, αυτό όποιος ξέρει από αστρολογία και γενικά ασχολείται με... το βλέπει αυτό, μπορεί να το δει, να το καταλάβει. Και εμένα... Σταμάτα αυτά, εσύ το πρόβλεψες, έλα. Εγώ δεν είναι δική μου πρόβλεψη αυτό. Αυτό είναι... βάσει γεγονότων που απλά κάναμε μια κουβέντα και στο ανέφερα. Αυτό. Άρα τη δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου θα είμαστε λοιπόν... εκεί που θα φεύγει ο Ερμής. Ναι, ουσιαστικά. Ναι, επειδή εμείς κάθε δεύτερη εβδομάδα του τρέχοντα μήνα λέμε τα δρόμενα, ναι, ουσιαστικά θα είμαστε εκεί. Θα είναι πιο... τότε που θα είναι θα να φεύγει και θα έχει να μας πει τα άλλα. Θα είναι πιο ανάλαφρα και θα μπορούμε να πούμε και πολύ περισσότερα και πιο καλύτερα. Πιο καλά. Ο Μάρτιος είναι και ένας μήνας που μετά κοντεύουμε και να μπούμε στην Άνοιξη. Θα έχουμε να πούμε διάφορα πράγματα. Ανοιξιάτικα, σε ευχαριστούμε πολύ, πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο μήνα. Κάτσε να κάνω ένα μικρό διάλειμμα γιατί έχουμε τους επόμενους καλεσμένους. Να βάλουμε λίγη μουσικούλα.